Γεια σας. Καλησπέρα κύριε Ψηλάντη, ήσασταν πρώην πρόεδρος του ΣΟΜΑΤΟΥ. Εμείς σας ακούμε, ναι, εσείς μας ακούτε. Ωραία. Ωραία, ναι. Ήσασταν πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για πολλά χρόνια και αναρωτιέμαι, επειδή τώρα φυσικά και δεν λέμε ότι μόνο στο χώρο του θεάτρου γίνονται αυτά έτσι, απλά επειδή τώρα συζητάμε για το χώρο του θεάτρου, είχαν φτάσει στα αυτιά σας εσάς τότε τέτοια περιστατικά? Η κυρία Ψηλάντη μας ακούει από την τηλεόραση. Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση. Κοιτάξτε, με ακούτε τώρα? Ναι. Θέλετε να κλείσετε την τηλεόρασή σας και να μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο? Ωραία. Καλύτερα, γιατί έχει καθυστέρηση μεγάλη και θα μπερδεύεστε. Να κλείσω. Την έκλεισε την τηλεόρασή μου, είναι εντάξει τώρα? Ωραία, θα μας ακούτε από το τηλέφωνο μόνο και θα είναι πολύ καλά, ναι. Ωραία. Εντάξει, να μιλήσω? Βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ έχω προσωπική εμπειρία. Τουλάχιστον για την περίπτωση του Γιώργου Κιμούλη. Και πρέπει να σας πω, χαίρομαι μάλιστα πολύ που μιλάω μετά από την αγαπημένη μου τη Μαριάννα του Μασάτου. Όταν άκουσα την κυρία Δούκα, κατάλαβα ακριβώς τι έλεγε. Και νομίζω το κατάλαβαν και πάρα πολλές Ελληνίδες πρωταγωνίστριες. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός, τώρα δεν κρίνουμε το σύνολο της προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι έχουν κάκιστες, αήθεις, έως και αχρίες συμπεριφορές προς τους συναδέλφους τους. Και αυτό όχι στην προσπάθεια, κυρία Γερμανού, να βγάλεις ένα αποτέλεσμα δουλειάς που, κάτω από μια πίεση μιας πρόβας, αλλά με αποργανωμένη αντίληψη να εξοντώσω τον άλλον ως προσωπικότητα ακόμη και ως καλλιτέχνη. Η δική σας εμπειρία ποια ήταν, κυρία Ψηλάντη, που μας λέτε? Ορίστε. Η δική σας εμπειρία που μας λέτε ποια ήταν? Η δική μου εμπειρία είναι πριν από 30 χρόνια. Ήταν η τελευταία μου θητεία ως πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών και μάλιστα συζητούσαμε με τον Γιώργο να με διαδεχτεί κιόλας, αν θυμάμαι πολύ καλά. Δούλεψα μαζί του στο Άγριο Μέλι πριν από 30 χρόνια. Ήταν την εποχή που με τη Μαριάννα ήμασταν μαζί στο ίδιο καμαρίνι. Δεν ξέρω αν κατάλαβε η Μαριάννα την άσκηση πραγματικής βίας που είχα από τον Γιώργο. Γιατί εγώ χειρίζομαι τα πράγματα τελείως διαφορετικά και προφανώς ο Γιώργος σε μένα, λόγω του ότι ήμουν και πολύ μεγάλη σε ηλικία και γιατί είχα και μια προσωπικότητα, δεν θα χειριζόταν ούτε άσχημες λέξεις, ούτε έκανε καμία χειρονομία. Είχε όμως την πολύ μεγάλη εξυπνάδα, δυστυχώς είχε μόνο σκηνική ευφυΐα, η πραγματική του ευφυΐα φοβάμαι πως δεν είναι αντίστοιχη, ώστε να χρησιμοποιήσει εκλεπτισμένες μεθόδους για να προσπαθήσει να μακυρώσει σαν προσωπικότητα και σαν καλλιτέχνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα του Γιώργου και καλό είναι να την αποδεχτεί. Τι σημαίνει εκλεπτισμένες μεθόδους? Και χαίρομαι πάρα πολύ, αυτά βέβαια είναι πολύ δύσκολο να τα αποδείξω. Οι συνάδελφοί μου όμως πήραν χαμπάρι κάποια πράγματα, νομίζω, και μπορεί να καταλάβουν και παραπάνω. Εγώ το χειρίστηκα γιατί νομίζω ότι και απέναντι και στον οποιοδήποτε Γιώργο Κιμούλη που έχει μια ισχυρή προσωπικότητα πραγματικά, έχω μια αντίστοιχα ισχυρή προσωπικότητα. Και ήμουν πολύ μεγάλη. Τα νέα κορίτσια πάθανε πραγματικά, αλλά και τώρα ισχυρές προσωπικότητες και πρωταγωνίστριες που ελπίζω να μιλήσουν στο Σωματείο Ηθοποιών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπράβο στις κυρίες αυτές. Είναι κυρίες με κάπα κεφαλαίο που βάλαν το ζήτημα αυτό, όχι για να γίνει να χωριστεί όπως βγαίνει δύο στρατόπεδα το θέατρο. Όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε για να γίνει τηλεόραση δικαστής ανθρώπων, που είναι και αυτό λάθος. Αλλά κάπου πρέπει να γίνει, να ξύσουμε την πληγή, για να καταλάβουν οι φορείς των εργαζόμενων, οι ίδιοι εργαζόμενοι και οι εργοδότες ακόμη, ότι αυτό είναι εσωτερικό του ζήτημα, να μπουν συμβούλια πειθαρχικά. Είναι καταπληκτικό το ότι αποφάσισε το Σωματείο Ηθοποιών να κάνει ένα πειθαρχικό συμβούλιο. Ώστε να γνωρίζουμε και οι εργαζόμενοι αλλά και οι εργοδότες, γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν και αντίστοιχα φαινόμενα και από εργαζόμενους, μην νομίζετε. Σαφέστατα, λοιπόν, να γνωρίζουμε όλοι στο δικό μας το χώρο ακριβώς ποιοι είμαστε, με συγκεκριμένα γεγονότα. Η κυρία Δούκα αναφέρθηκε σε γεγονότα. Τη δική μου άσκηση ψυχολογικής βίας, ας πούμε, θα ήταν δύσκολο να την. Σας λέω, ήμουν και πρόεδρος της Σωματείας Ηθοποιών και προσπαθούσε να με κυρώσει και σε αυτό. Δηλαδή, ήταν μέχρι σημείο που εγώ αυτά όλα τα διηγούμε. Δεν υπάρχει θείασος άνθρωπος που μπήκε στο θεατρό μου που είχε κάνει παρέα, που δεν το έχω πει με λεπτομέρειες, όλη αυτή την τρομακτικά, την δουλειά που έκανε, το πώς τον απασχόλησε,
το πόσο την ώρα που κάναμε την παράστασή μας δεν αγαπούσε καθόλου. Δεν με αγαπούσε καθόλου. Με επέλεξε. Είναι αυτό που είπε μια συνάδελφος. Με επιλέγεις για να λάμψω στη σκηνή. Για να με επιλέγεις. Ναι. Είναι πραγματικά ένα πράγμα που φτάνει σε παθολογικά όρια. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, εγώ δεν είμαι κριτής ούτε ψυχολόγος του άλλου. Ο καθένας αμήνεται όπως μπορεί σε αυτό το διάστημα, αλλά είναι και δικαίωμά του να το πει. Εγώ το λέω στον κλάδο, το λέω παντού, στους δικούς μου ανθρώπους, το γνωρίζουν όλοι. Μάλιστα, όλοι μου είπανε, δεν θα βγεις να μιλήσεις. Εγώ είπα με την πρώτη στιγμή που βγήκε η κυρία Δούκα, της είπα, ακούστε κυρία Δούκα, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Αν ο Γιώργος ο Κίμουλης σας πάει στα δικαστήρια και σας κάνει αγωγή, εγώ θα είμαι στο πλευρό σας. Μα τι έκανε, που βγήκε. Νομίζω, τι έκανε για αγωγή και μίλησε για συκοφαντική της. Εντάξει, θα το ελπίζω να είναι τόσο, να καταλαβαίνει τι κάνει, διότι κυριολεκτικά εγώ θα προκαλέσω συναδέλφους, σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου και ελπίζω να το κάνει και το Σωματείο, ηθοποιό να τις καλέσει και ελπίζω να μην θέλεις να βρεθεί μπροστά σε αρκετές γυναίκες οι οποίες δεν είναι μόνο οι νέες αυτές κοπέλες. Ναι, δεν είναι πλέον, αλλά είναι συνάδελφοί μας, συναδέλφισες, αλλά να μην πούμε, όπως άκουσα με σχόλια, ότι ποιες είναι οι κυρίες αυτές. Είναι συναδέλφισες, βγάζουν το ψωμί τους από το θέατρο. Είναι άξιες κάθε σεβασμού και πρέπει να τις ακούσουμε με προσοχή. Εκείνο όμως που θέλω να σας τονίσω εγώ, είναι ότι ξαφνικά βγαίνουν κάποια άρθρα και μου κάνει κατάπληξη από τη μία. Για το πόσο ταλαντούχος είναι, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Και οι σημαντικοί άνθρωποι του στην τέχνη έχουν τα μαύρα τους σημεία. Βεβαίως. Αλλά να τα γνωρίζουμε. Οι σκοτεινές τους πλευρές και οι πιο ταλαντούχοι και οι ευχαίστεροι. Μα είναι άνθρωποι, έτσι, καταρχήν. Εμείς δεν κάνουμε μια συνολική κρίση. Εσείς μπορείτε να με δείτε με τον Γιώργο να πίνω καφέ και να λέτε, μα τι λέει τώρα η ψηλάτη για αυτά. Αφού πίνει καφέ και λέει και τα δικά και λένε και τα προσωπικά τους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το παιδί αυτό είναι καλός γείτονας, αλλά κοιτάξτε, έκανε και μια εγκληματική πράξη. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Εμείς μιλάμε και τη κυρία Ψηλάτη, βέβαια, όταν λέτε ότι σας μείωνε και ότι χρησιμοποιήσει εκλεπτεσμένες μεθόδους για να σας μειώσει, δεν μπορείτε μετά να βγαίνετε για καφέ με έναν τέτοιο άνθρωπο που έχετε αυτή την άποψη. Μην λέτε καλέ. Αστείευστε. Εξαρτάται από το δικό μου. Ακούστε. Εξαρτάται από το δικό μου χαρακτήρα. Εγώ διακρίνοντας την παθολογία του άλλου, μπορεί να έχω αυτό που λέμε συμπάθεια, με μια πάπλα στη μέση. Δηλαδή να τον εκτήρω. Και μέσα μου, από τον εκτιρμό, να καταλαβαίνω την ταλαιπωρία του. Ένας καφές συμπάθεια. Τον λυπάμαι τον Γιώργο για τη μοναξιά του. Ναι, είναι η δική σας αντιμετώπιση. Είναι αυτό που βγάζετε εσείς από μέσα σας, έτσι αντιδράτε. Το λυπάμαι γιατί για να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του, η οποία είναι πολύ σημαντική σαν ηθοποιός, χρειάζεται γι' αυτό. Και με αυτή την έννοια, στο ανθρώπινο επίπεδο, εγώ μπορώ και το βασανιστή μου ακόμα να καταλάβω και να κατανοήσω. Έχω αυτή τη δυνατότητα και αυτή την ηλικία για να το κάνω. Ναι, σε ένα... Το νέο κορίτσι, ναι, το νέο κορίτσι όμως, το οποίο πληγώνεται και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται και παλαβώνει από αυτή τη συμπεριφορά και θέλει να πάει στο ψυχίατρο, το κατανοώ απόλυτα. Και αυτές οι μέθοδοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται στη δουλειά μας. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι εδώ δεν πρόκειται για γενιές. Διαφωνώ κάθετα με τον κύριο Κατέλφο. Κάθετα. Δεν είναι μόνο από προσανατολιστική θέση του. Είναι και εγκληματικά από προσανατολιστική. Δεν είναι θέμα γενεών. Υπήρχαν στην παλαιότερη γενιά ευγενέστατοι άνθρωποι. Και άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν διάφορες μεθόδους. Ούτε οι νεότεροι είναι καλύτεροι. Αλλή μόνο να το ρίξουμε στις γενιές και γενικότερα να ζητήσουμε συγγνώμες. Είναι ατομικές ευθύνες αυτές. Συμφωνώ. Είναι ατομικές οι ευθύνες, δεν είναι θέμα ούτε ηλικιών ούτε γενεών. Θα συμφωνήσω. Και η ευθύνη λοιπόν. Εγώ έχω ταλαιπωρηθεί από εργαζόμενους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ψηλάντη, για την τοποθέτησή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιραστήκατε. Μπράβο σε κάθε έναν. Αλλά καλό είναι να γίνεται αυτό πραγματικά μέσα στον επαγγελματικό μας χώρο και να μην βγαίνει στις τηλεοράσεις. Ναι, δεν έχετε άδικο. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε απλώς να παρουσιάζουμε τα γεγονότα και να μην δικάζουμε ούτε να καταδικάζουμε κανέναν. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Βγαίνει ο καθένας, λέει τη γνώμη του επί του θέματος. Τη γνώμη την έχει αυτός που πάει με τα γεγονότα. Τα γεγονότα έχουν σημασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ψηλάντη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.